διαδικασίες τον εξέτρεπε από τους κανόνες της καθιερωμένης διπλωματικής δεοντολογίας. Η ενδελεχέστερη προσέγγιση των γεγονότων αναδεικνύει τη σημαντική αρχικά συμβολή του Τριχούπη στη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας του Λονδίνου υπέρ της παραχώρησης των επενήσεων στην Ελλάδα. Ως επιτετραμένος της ελληνικής κυβέρνησης, υπήρξε πρώτος αυτός κοινωνός της βρετανικής απόφασης, την οποία εμπιστευτικώς το απεκάλυψε ο πρωθυπουργός Λόρδος Πάλμερστον. Στις 23 Οκτωβρίου, 4 Νοεμβρίου του 1862, τρεις εβδομάδες μετά την έξωση του Άτομου. Στις 16-28 Νοεμβρίου του έτους αυτού, του 1862, και εκ νέου, δύο ημέρες αργότερα, ο Τριχούπης έγινε δέκτης της ίδιας πληροφορίας από τον Υπουργό Εξωτερικών Λόρδο Ράσαντ. Κατ' εντολή του διαβίβασε την είδηση προς την ελληνική κυβέρνηση επισήμως στις 28-10 Δεκεμβρίου, προτού εξάλλου μετά την ανάκληση του εγκαταλείψει το Λονδίνο, ο Τριχούπης επαναβεβαίωνε τη σταθερή αιμονή της αγγλικής κυβέρνησης στην ηλυμένη απόφαση για την παραχώρηση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα. Η έγκαιρη ενημέρωση του Τριχούπη είχε διασταυρωθεί με την επίδραση που αποδείχθηκε ικανός να ασκήσει κατά την ίδια χρονική βάση στην τελική διατύπωση της Βρετανικής εισήγησης. Κατά την αρχική πράγματι συνομιλία τους στις 25 Οκτωβρίου του 1862, ο Πάλμερστον έτεινε να διαχωρίσει την τύχη της Κερκύρας από εκείνη των λοιπόν Ιωνίων νήσων με το επιχείρημα ότι γυτνίαζε με τις τουρκικές ακτές της Υπήρου και ότι επιπλέον το ισχυρό φρούριό της ήταν το τότε. Φρούριό της, το ισχυρό, ήταν εκτεθειμένο στην ενδεχόμενη επίθεση μιας μεγάλης δύναμης. Ο Τριχούπης θα αντικούσει σταθερά την άποψη αυτή και θα υπογραμμίσει τον απεχθή σε εισαγωγικά χαρακτήρα μιας ενδεχόμενης εξαίρεσης. Οι Βρετανοί ηθήνοντες συμμερίζονταν τελικά την άποψή τους. Ο Ράσελ αρχικά και ο Πάλμερστον στη συνέχεια υιοθέτησαν το συμπέρασμα ότι πρέπει να δοθώσουν όλε ή μηδενία. Στις 30 Νοεμβρίου, 12 Νοεμβρίου, ο Βρετανός Υπουργός των Εξωτερικών κοινοποίησε επίσημα την απόφαση για την εκχώρηση στην Ελλάδα των Ιωνίων νήσων στο σύνολό τους. Το έργο που κλήθηκε ο Τριχούπης να επιτελέσει μετά την επάνωδό του στη Βρετανική πρωτεύουσα από τον Νοέμβριο του 1863 έως το Μάρτιο του 1864 ήταν εξορισμού δυσχερέστατο. Το περιεχόμενο των δραστικών παρεμβάσεων του κατά την ύστερη αυτή φάση των διπλωματικών ζυμώσεων εν ώψη της ενσωμάτωσης της επτανήσου στην Ελλάδα είναι κατά βάση γνωστό. Ήδη το έτος 1864 είχαν δημοσιευθεί από το Υπουργείο των Εξωτερικών τα διπλωματικά έγγραφα που αφορούν τας επί του επτανησιακού ζητήματος διαπραγματεύσης και ακολούθησε το 1912 η έκδοση των αναλέκτων του Τριχούπη όπου και έχει περιληφθεί η αλληλογραφία του με το Υπουργείο.
Υπουργείο των Εξωτερικών κατά την ίδια περίοδο. Βασισμένος στο υλικό αυτό, ο Μισελ Λεργιέ αρχικά και ο Σταμάτης Λάσκαρης στη συνέχεια, μεταξύ 1925 και 1930, αφηγήθηκαν αναλυτικά τα γεγονότα που συνθέτουν το νήμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Ο Ελευθέριος Βερβελάκης, εντοπίζοντας το 1953 το ενδιαφέρον του στη βρετανική πολιτική έναντι της δυναστικής μεταβολής στην Ελλάδα, εξέτεινε την έρευνα και στα αρχεία του Public Record Office, τα βρετανικά αρχεία. Σχετικά, νεότερη αναδίφηση στο ιστορικό και διπλωματικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών μου επέτρεψε να επισημάνω ορισμένα μόνον επιπλέον έγγραφα, τα οποία χωρίς να μεταβάλουν τη γενική εικόνα, μαρτυρούν την ένταση της προσπάθειας που ο Τρικούπης κατέβαλε προκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Η εκπλήρωση της αποστολής αυτής συνεχόταν με τη βελτίωση των όρων υπό τους οποίους είχε το Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, του 1863, αποφασιστεί η παραχώρηση της Επτανήσου στην Ελλάδα, με την επάνωδο δηλαδή πάντοτε επαχθή επί πραγμάτων αποφασιστέντων διαπράξεως δημοσίας. Οι ζωηρότερες ειδικότερα αντιρρήσεις της ελληνικής πλευράς εστιάζονταν στις προβλέψεις της προκαταρκτικής αυτής συνθήκης, αφενός περί ειδηνικούς ιδιαιτερότητος και κατά συνέπεια αφοπλισμού των νήσων και αφετέρου περί κατεδαφίσεως των φουρίων της Κέπριας. Οι επαχθείς αυτοί όροι είχαν θεσπιστεί υπό την πίεση, κατά κύριο λόγο, της αυστριακής κυβέρνησης, η οποία δεν είχε αποκρύψει τη δυσφορία της για την επικείμενη μεταβολή στον ευαίσθητο στρατηγικό χώρο μεταξύ Ιωνίου και Αδριατικής. Προκειμένου να κατευνάσει την αντίδρασή της, η Βρετανική κυβέρνηση είχε καταλήξει να προτείνει τη θέσπιση μέτρων όπως η ουδετερότητα και η κατεδάφιση των φρουρίων ικανών να διασκεδάσουν κάθε ανησυχία. Αμηχανία είχε εξάλλου προκαλέσει στην Αθήνα η αναφορά, περιττή κατά την άποψη της ελληνικής κυβερνήσεως, στη διασφάλιση του δικαιώματος της ελεύθερης θρησκευτικής λατρείας, ούτως ή άλλως κατοχυρωμένο στο ελληνικό βασίλειο, η επιβολή κατά πέτηση και πάλι της Βιέννης δεσμεύσεων στον τομέα του εμπορίου και της ναυτιλίας, ασύμβατον με την άσκηση πλήρους εθνικής κυριαρχίας επί των νήσων, και τέλος η επιβάρυνση της Ελλάδος με οικονομικές υποχρεώσεις έναντι κυρίως της Αγγλίας, όπως η καταβολή συντάξεων ή αυτοζημιώσεων στους Βρετανούς υπηκόους που είχαν υπηρετήσει στην Επτάνησο, καθώς και έναντι του νέου βασιλέως της Ελλάδος με σκοπό την αύξηση της ετήσιας ανακτορικής χορηγίας. Ο Τρικούπης υπήρξε δέκτης των επίσημων εκκλήσεων της Αθήνας υπέρ της ανάγκης να μεταβληθούν οι λυσμένες επί των θεμάτων αυτών αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων και παράλληλα εισέφερε την ειδική του σταθερή έκτοτε μέρημνα υπέρ των συμφερόντων του έθνου. Η υπογραφή στις 29 Μαρτίου 1864, 4 μήνες μετά την προκαταρκτική της τελικής συνθήκης για την προσάρτηση των Ιωνίων νήσων στην Ελλάδα, οριοθετεί την ολοκλήρωση της εργόδους αυτής προσπάθειας. Αν επιχειρηθεί
η συγκριτική αντιπαράθεση του κειμένου των δύο συνθήκων καταδεικνύεται η έκταση των μεταβολών που επιτεύχθηκαν προς όφελος της ελληνικής πλευράς. Θέσπιση διηνεκούς ουδετερότητας για μόνη την Κέρκυρα και τους Παξούς, με αναφορά στις σχέσεις αποκλειστικά με τις ξένες δυνάμεις. Εξάλληψη κατά συνέπεια και του όρου της διατήρησης επί των νήσων περιορισμένων στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων, απάλληψη κάθε εμνίας σε κατεδάφιση φρούριων, εξωσυμβατική μόνον πρόβλεψη για την κατακρύπνηση μέρους των οχυρωματικών έργων της Κέρκυρας από την Βρετανική διοίκηση, παράταση για τακτό διάστημα 15 ετών της ισχύως των συνθήκων περί εμπορίου και ναυτιλία, βάσει των οποίων παρέχονταν ειδικά πλεονεκτήματα σε αλλοδαπούς υπηκοοικίες. Επιπλέον, βάσει των όρων της τελικής συνθήκης, επιβεβαιωνόταν η πρωτοκαθεδρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και η εφαρμογή των κανόνων της ανεξιθρησκείας και της ελευθερίας της λατρείας που ίσχυαν στο Ελεύθερο Βασίλειο, προβλεπόταν η δυνατότητα καταβολής κατέτων υπέρ της βασιλικής χορηγίας, η δυνατότητα καταβολής ποσού 10.000 λιρών από το ελληνικό δημόσιο ταμείο και ρυθμιζόταν βάσει και ειδικής διμερούς συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και Αγγλίας ο τρόπος συνταξιοδότησης και αποζημίωση των Βρετανών υπηκών που είχαν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην Ιόνιο κυβέρνηση. Μέσω της εκτεταμένης αερολογραφίας του, ήδη δημοσιευμένη με την ελληνική κυβέρνηση, διαγράφονται τα στάδια που ο Τρυπούπης διήνυσε προκειμένου να φτάσει βήμα προς βήμα στο θετικό αυτό αποτέλεσμα. Πέρα από κάθε γενικό γνώρισμα, στην ευόδοση της πρώτης διπλωματικής αποστολής του, ο Τρυπούπης κατέδειξε την προσαρμοστική ροπή του. Ορατή ήταν έκτοτε η τακτική επιλογή του, εκδηλή σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, χωρίς να υπονομεύονται τα εθνικά συμφέροντα, υπέρ της σταθερής συμπόρευσης με τη Μεγάλη Βρετανία. Προφανώς, η πρωτοβουλία για την προσφορά των Ιωνίων νήσων είχε διαμορφωθεί στους κόλπους του Ανακτοπουλίου του Αγίου Ιακώβου, χωρίς να έχει ο ίδιος, έως τότε ως επιτετραμένος, σοβαρά αναμειχθεί. Η άσκηση του καθεστώτος της προστασίας είχε φτάσει κατά την άποψη των Βρετανών ιδρυνόντων να αποτελεί πηγή προβλημάτων και δυσχεριών περισσότερο παρά ευεργέτημα. Ήδη η παραχώρηση των Ιωνίων νήσων προσφερόταν για να φέρει στον ελληνικό θρόνο ηγεμόνα διατεθειμένο να εισακούει τις συμβουλές του Λονδίνου και ταυτόχρονα για να συμβάλλει στη δημιουργία φιλικού κλίματος μεταξύ των Ελλήνων. Ο Τρυπούπης είχε πλήρη επίγνωση της ευνοϊκής αυτής συγκυρίας, καθώς και των ενδυνάμει θετικών επιπτώσεών της υπέρ της Ελλάδος. Ουδόλος λησμονό υπογράμμιζε στις 29 Ιανουαρίου του 1864 σε έκθεσή του προς τον Υπουργό των Εξωτερικών ότι ο κύριος μοχλός του ζητήματος εστίν η Αγγλία και ότι η επιθυμία και ότι εις την επιθυμία του Λόρδου Παλμερστόνος και του Λόρδου Ρόσελ να θεραπεύσουν
εν μέρη το επαχθές της συνθήκης της 2-14 Νοεμβρίου, οφείλουμε ιδίως τας παραχωρήσεις ας μέλλουμε να αποκτήσουμε. Πως αυτούς τους Βρετανούς εξάλλου είχε απερίφραστη δηλώσει ότι μετά την πολιτιακή μεταβολή του Οκτωβρίου 1862 και την έξωση του Όδωρος, η πολιτική της χώρας του συνίστατο εις την εγκατάληψη της διαπαναστάσεων και ταραχών πραγματοποίηση της μεγάλης ιδέας εις την επιδίωξη δε αυτής δια της ειρήνης και του καλού παραδείγματος. Και είχε προσθέσει. Η υπόσχεση της παραχωρήσεως των νήσων και η υποστήριξη της Αγγλίας. Η υπόσχεση αυτή καθιστά τόσο καταφανή, επήλθον ή να αποδείξουσι πόσο η πολιτική αυτή υγορεύει το ημίν υπό των αλεθών του τόπου συμφερόντων. Η υιοθέτηση των θέσεων αυτών και η χρήση ανάλογου λεξιλογίου κρινόταν από τον Τρικούπη απολύτως σκόπιο και παράλληλα η μακρά εξοικείωσή του ως ιού του Σπυρίδωνος Τρικούπη με το περιβάλλον του Ανακτοβουλίου του Αγίου